Δημήτρης Χριστόφιας και Donald Tusk έστειλαν σαφέστατα μηνύματα προς την Άγκυρα σε σχέση με τις απειλές που εκτοξεύει κατά της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας βρέθηκε στην Κύπρο επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας. Εμείς θεωρούμε ότι οι απειλές αυτές της Τουρκίας ισούνται με τυχοδιοκτισμό. Και δεν είναι δυνατό η διεθνής κοινότητα να παραμείνει θεατής. Σίγουρα περιλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας την πόρτα χτυπά η Τουρκία για να γίνει μέλος. Η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με τους διεθνείς κανόνες και να συμμορφωθεί σίγουρα και με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διαφορετικά δεν είναι άξια ούτε καν να είναι υποψήφια χώρα. Więc trzeba uznać za niedopuszczalne jakiekolwiek próby dezawuowania prezydencji. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή για την Προεδρία. Και δεν δεχόμαστε και πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να τις δεχτεί τις απειλές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός τόνισε το γεγονός ότι η Κύπρος αναλαμβάνει ως ισότιμο κράτος την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέφρασε την ευχή σύντομα να επιληθεί το Κυπριακό και να επανενωθεί η Κύπρος. Εμείς υποστηρίζουμε μία χώρα Κυπριακή. Και φυσικά υποστηρίζουμε όλες τις κινήσεις της ΟΗΕ, οι οποίες τείνουν προς την ενοποίηση της Κύπρου. Χριστόφιας και Τούσκ είχαν κατηδίαν συνάντηση και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Προεδρικού και αργότερα ξεναγήθηκε στους κήπους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προς τιμήν του Πολωνού Πρωθυπουργού και της αντιπροσωπείας του παρατέθηκε γεύμα στην παρουσία και των πολιτικών αρχηγών.